ο λόγος για έναν ξενιτεμένο Άγιο επί της συγκεκριμένης ιστορίας του ξενιτεμένου Αγίου Μινά. Και για τον πρόλογο θα χρησιμοποιήσω τα γραφόμενα του κυρίου Νίκου Ψηλάκη για να σας προειδεάσω για όσους ακολουθήσουν στην κουβέντα μας. Την ώρα του εσπερινού του Αγίου Μινά, το καμπανάκι της Μεγάλης Δημοπρασίας Εικόνων χτυπούσε και γραφόταν η καινούργια σελίδα μιας ξενιτεμένης εικόνας. Από τις 6 το απόγευμα της 10ης Νοεμβρίου 2018, η εικόνα του έφηπου ψαροκαβαλάρη Αγίου μας ανήκει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Ας δούμε λοιπόν πώς άρχισε να γράφεται τούτη η καινούργια σελίδα της ιστορίας. Εδώ θα βάλω εγώ Μιάνο τελεία. Θα καλωσορίσω κοντά μας στο πλατό τον κύριο Νίκο Ψηλάκη. Κύριε Ψηλάκη, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Αντιγόνη. Καλησπέρα. Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας για να βοηθήσετε στην οικονομία αυτής της συζήτησης. Είναι πολύ δύσκολο να αρνηθώ σε συναδέλφους να συμμετάσχω στις εκπομπές τους. Και πολύ περισσότερους αγαπητούς συναδέλφους, γιατί σήμερα μόνο αγαπητοί συνάδελφοι με κάλεσαν και μου ζήτησαν τη γνώμη μου, οπότε θεωρούσα και εγώ υποχρέωση να είμαι κοντά σου. Με τιμά, καταρχήν, που με αποκαλείτε συνάδελφό σας, κύριε Ψηλάκη. Η αλήθεια είναι ότι όλοι εμείς που μπήκαμε στο χώρο και σας συναντήσαμε, ήδη να έχετε διαγράψει την δική σας πορεία, μόνο καλά μαθήματα είχαμε να πάρουμε δημοσιογραφίας και όχι μόνο. Γιατί η δημοσιογραφία από μόνη της δεν μπορεί να υφίσταται ως λέξη ή ως έννοια. Πρέπει να τη συνοδεύουν και άλλες παράλληλες έννοιες μαζί με αυτό, όπως το ήθος, η αξιοπρέπεια, η έρευνα, η εγκράτεια. Αλλά δεν είναι της ώρας. Θέλω να πάμε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Γιατί εκεί βρίσκεται ο πατέρας Μανώλης Σταυρουλάκης, είναι ο εφημέριος του Μητροπολιτικού μας Ναού, του Αγίου Μινά. Καλό σας απόγευμα, πατέρα Μανώλη. Καλησπέρα, κύριε Ανδρεάκη, και σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και κυρίως τον κύριο Ψηλάκη, ο οποίος είναι πάντα παρόν σε τέτοιου είδους μεγάλες στιγμές του Αγίου Μινά. Τον γνωρίσαμε τον κύριο Ψηλάκη από πολύ παλαιά, όταν φωτογράφιζε τον ναό και όταν ετοίμαζαν τον τόμο του Αγίου Μινά της εκατονταετηρίδας, αυτόν τον τόμο που σας δώσαμε και σας έτσι τιμητικά. Να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και περισσότερα ή όλα μπορεί να σας τα πει ο ίδιος. Πάντως, έτσι για να την κάνουμε αυτή την κουβέντα, να αλληλεπιδρά τόσο από εδώ, από το στούντιο, όσο και με εσάς μαζί. Εγώ διάβασα τον πρόλογο αυτής της ιστορίας, μιας ξενιτεμένης εικόνας του Αγίου Μινά. Που ευτυχώς επιστρέφει πίσω στο σπίτι της, επιστρέφει στο Μεγάλο Κάστρο, επιστρέφει στην Κρήτη. Ναι. Τώρα, πώς ξεκίνησε όμως όλο αυτό, τι ακριβώς έγινε? Κύριε Ψηλάκη, θέλετε να μας διαφωτίσετε περαιτέρω? Καλύτερα ο πατήρ Μανώλη. Ωραία. Πατέρα Μανώλη, σας ακούμε. Ο κύριος Ψηλάκης, σαν μάχημος δημοσιογράφος, είδε σε περιοδικό γερμανικό ενός οίκου που εκποιεί έργα τέχνης, βρήκε και την εικόνα του Αγίου Μινά. Μας ενημέρωσε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Κάναμε κάποιες συζητήσεις, επειδή όμως ήταν παραμονές του Αγίου Μινά, του αφήσαμε όλη την πρωτοβουλία. Και μάλιστα μας έφερε σε επικοινωνία με τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη, ο οποίος, εκτός του ότι είναι συνάδελφός σας, ανταποκριτής της Deutsche Welle, είναι και συλλέκτης έργων τέχνης. Έτσι λοιπόν ανέλαβε αυτός από εδώ, από την Κρήτη, ηλεκτρονικά να συμμετάσχει στη δημοπρασία αυτή και με την τεχνική του, με τις γνωριμίες του, κατάφερε η εικόνα να μην δημοπρατηθεί, να μην ανεβεί δηλαδή ψηλά, και έτσι ο ίδιος, από ό,τι βλέπω εδώ και στο τιμολόγιο που έχω μπροστά μου, κατάφερε να κρατήσει την εικόνα στα 1.200 ευρώ και μαζί με κάποιες άλλες δαπάνες που αφορούν κυρίως την επιστροφή της εικόνας στο Ηράκλειο, 1.584 ευρώ. Είναι καλό να επικοινωνήσετε και με τον κύριο Μιχάλη τον Κρασάκη. Εμείς τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
θα θέλαμε εμείς να πληρώσουμε την εικόνα. Υπάρχουν και άλλοι που δέχτηκαν να συνδράμουν. Θα μιλήσουμε γι' αυτό όταν θα έρθει η εικόνα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η εικόνα όταν την είδαμε στο site του κυρίου Ψηλάκη μαζί με τον διάκονο εδώ του ναού, κατευθείαν πήγε το μυαλό μας στην τεχνοτροπία του Καστροφύλακα. Είναι μια περίτεχνη εικόνα μικρής διάστασης. Στο κέντρο έχει τον Άγιο Μινά και γύρω-γύρω τα μαρτύρια του Αγίου Μινά. Πώς τώρα έφυγε η εικόνα αυτή, πώς βρέθηκε στη Γερμανία, μακάρι η έκθεση που θα ακολουθεί την εικόνα να μας διαφωτίσει. Πάντως από τα κειμήλια του Αγίου Μινά, στον κατάλογο δηλαδή που έχουμε από το 1800, δεν αναφέρεται αυτή η εικόνα. Ούτε έχουμε άλλη περίπτωση από το αρχείο μας που να φαίνεται ότι αυτή η εικόνα κλάπηκε από τον ναό. Άρα ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε, και αυτό θα ήταν και έτσι μια ωραία αφορμή για έρευνα, δεν ξέρω τι έχει να μου πει αργότερα ο κύριος Ψηλάκης, ναι, την διαδρομή, ναι, από την Κρήτη προς την Ευρώπη ή τελικώς εκεί όπου ανακαλύφθηκε, ναι, στην Γερμανία λίγο πριν, ναι, βγει στον πληστηριασμό. Ναι. Αλλά θα είναι όμως χρήσιμο, ναι, να πούμε εκείνο το οποίο γνωρίζουμε. Και σας ευχαριστώ πολύ, πατέρα Μανώλη, γιατί τα λέτε όπως ακριβώς έχουν συμβεί τα πράγματα. Πότε επιστρέφει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά? Ναι. Κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη Τετάρτη. Μόλις έρθει η εικόνα θα πρέπει να μπει σε μια διεργασία που θα πιστοποιεί πράγματι ότι είναι γνήσια η εικόνα, ότι τέλος πάντων ανήκει στην τεχνοτροπία του Καστροφύλακα, και από εκεί και μετά η εικόνα θα εκτεθεί στο μεγάλο ναό και αργότερα θα τοποθετηθεί στο μικρό ναό που είναι και οι υπόλοιπες εικόνες του Καστροφύλακα. Πάντως, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, εγώ έτσι όπως την ακούω την ιστορία, βρίσκω μια σειρά από ιδιαίτερες συμπτώσεις. Και το λέω αυτό διότι όλο αυτό γίνεται παραμονή της μεγάλης γιορτής του Αγίου Μινά. Η δημοπρασία ξεκινάει μεσημέρι. Με την εικόνα, εδώ δανείζομαι τα στοιχεία του κυρίου Ψηλάκη, όπως είναι γραμμένα στο άρθρο του, ναι, ναι, με την εικόνα του Αγίου Μινά να έχει τον αριθμό 1041, ή 1041, όπως λένε χαρακτηριστικά. 1041. Πώς όλο αυτό το πράγμα έφτασε ως πληροφορία, πώς φτάσαμε στο να επιστρέφει πίσω στον τόπο του αυτή η εικόνα, έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, πατέρα Μανώλη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Ναι, σωστά. Εμείς θα το λέγαμε ότι είναι ένα θαύμα του Αγίου Μινά. Ο Άγιος Μινάς καθημερινά, όπως μας πληροφορούν οι άνθρωποι που επισκέφτονται το ναό, καθημερινά έχουμε και από κάποια ιστορία, η οποία βέβαια δεν λέγεται γιατί είναι προσωπική, όμως ο Άγιος μας είναι θαυματουργός. Και το ότι αυτή τη στιγμή με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει στατικά δεν έχει συμβεί κάτι, και αυτό είναι μέσα στην θαυματουργική παρουσία του Αγίου Μινά στο Ηράκλειο. Πατέρα Μανώλη, για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, ακόμα δεν έχουμε νεότερα από την ανάγκη που υπάρχει την άμεση παρέμβαση στο ναό, ναι, του Αγίου Μινά με τα τόσο σοβαρά, έτσι, προβλήματα. Ναι. Περιμένουμε την κάθοδο της κυρίας Βλαζάκη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι η Γενική Γραμματέας του Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού, για να δούμε πώς θα συντονίσουμε αυτές τις ενέργειες για να ξεκινήσει η σύνταξη των μελετών. Σας έχουν ενημερώσει πότε αυτό αναμένεται να συμβεί? Μέσα στο Δεκέμβριο. Μάλιστα. Θα είμαστε σε επαφή για να το παρακολουθούμε. Βεβαίως, το θέμα αυτό. Βεβαίως. Είναι, βεβαίως, ένα σημαντικό, βεβαίως, ζήτημα. Έχει... Αυτό, ναι. Ναι. Πρέπει να αναδειχθεί το θέμα αυτό, πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές, και θα πρέπει να δηλώσω μια και... υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση ότι ο Μητροπολιτικός Ναός έχει χρήματα. Δεν έχει χρήματα ο Μητροπολιτικός Ναός. Με την ανέγερση του γεροκομείου, όλες οι οικονομίες του ναού πήγαν στην ανέγερση του γεροκομείου. Τώρα προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Εάν σας πω, και δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο, ότι από το φόρο εισοδήματος καλούμαστε να πληρώσουμε και προκαταβολή φόρου εισοδήματος επομένου έτους, δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε το προσωπικό.
Μάλιστα. Θα το κάνουμε ειδική αναφορά, πατέρα Μανώλη, αμέσως στις επόμενες ημέρες, για να το δούμε πολύ σοβαρά και να δούμε πού οδεύει αυτή η κατάσταση. Δεν είναι μόνο ζήτημα πίστης, δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο στην ίδια την Ορθοδοξία. Μιλάμε για ένα ναό ο οποίος χρήζει αυτή τη στιγμή άμεσης παρέμβασης, τόσο στα εξωτερικά του, τόσο στο εξωτερικό του, όσο και στο εσωτερικό του ναού. Θα το δούμε αυτό τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, πατέρα Μανώλη, που ήσασταν να σας πω ότι ο Σεβασμιότητος Αρχιεπίσκοπος είναι συνεχώς σε ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή, ενδιαφέρεται, προσπαθεί, αλλά επειδή είναι θέμα υπηρεσιακών παραγόντων, υπάρχει πρόβλημα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ψηλάκη πάρα πολύ. Ναι. Έτσι. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ψηλάκη, να ευχαριστήσω και εσάς ιδιαίτερα που κάνετε αυτή την τιμή για τον Άγιό μας. Να κάνουμε και τα πιο σημαντικά, να ξεπεράσουμε τους κοπέλους και τις διαδικασίες και να προχωρήσουμε άμεσα με την αποκατάσταση στις ζημιές που υπάρχουν στο ναό. Σας ευχαριστώ, πατέρα Μανώλη, προς το παρόν. Πάμε πίσω τώρα. Πάλι σε ένα απόσπασμα από το άρθρο του κυρίου Ψηλάκη. Ο Άγιος Μινάς επιστρέφει, κάποτε ίσως να ξεκίνησε από εδώ, άγνωστο το πώς και το πότε, να βρισκόταν σε ναό ή σε ιδιωτικό προσκυνητάρι. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά προκλητικό πάντως για να ερευνηθεί από την πλευρά σας. Να ερευνηθεί από κάποιον. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κατάλληλος. Πάντως επειδή ήδη μπήκαν αρκετά ζητήματα, εγώ θέλω να πω δύο κουβέντες. Πώς εντοπίστηκε η εικόνα. Και ξεκινάει από το Ρέθυμνο αυτή η ιστορία. Είναι κάποιες λεπτομέρειες λοιπόν που εμένα τουλάχιστον με έκαναν έτσι να συγκινηθώ πολύ αυτές τις μέρες. Ένας καλός φίλος και καλός συλλέκτης, ο Ευθύης ο Τζιτζιλάκης, κάποια στιγμή πριν από μερικές μέρες, πριν από εβδομάδες ίσως, μου στέλνει τρεις καταλόγους μιας πολύ μεγάλης δημοπρασίας εικόνων που γίνεται στη Γερμανία. Έτσι. Τους είχε τους καταλόγους, λέει, ενδιαφέρον τον Νίκο προφανώς, άσε να τη στείλω να τις δει. Φυσικά εγώ ούτε συλλέκτης εικόνων είμαι, ούτε έχω τη δυνατότητα να αγοράζω εικόνες, ούτε τίποτα. Αλλά όταν τις είδα, τις ξεφίλησα και είδα κριτική τέχνη του 15ου, του 16ου, του 17ου αιώνα και πάρα πολλές ρώσικες και εικόνες, έμεινα έκθαμβος. Είναι ένας θησαυρός αυτή η δημοπρασία. Προχωρώντας, πέφτω στον Άγιο Μινά. Μου θυμίζει Ηράκλειο, μόλις την είδα, μου θυμίζει Ηράκλειο. Δεν είμαι ειδικός για να πω ότι μπορώ να βεβαιώσω ποια είναι, ποιος τον ζωγράφισε, τι είναι. Όμως, εμένα μου θυμίζει Ηράκλειο. Και κάνω μία ανάρτηση στην ιστοσελίδα Carmano.gr. Είναι μια οικογενειακή ιστοσελίδα. Ξεκινά ένας θόρυβος μικρός και μια ομάδα ανθρώπων αρχίζει να ενδιαφέρεται. Τηλεφωνεί ο φίλος μου Γιάννης ο Φρουδαράκης, λέει, πρέπει να το πούμε στον Άγιο Μινά. Λέω, Γιάννη, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει και τι μπορεί να γίνει. Τηλεφωνεί στον Μιχάλη τον Σπαθαράκη, τηλεφωνεί ο Μιχάλης στον παπά Μανώλη, επικοινωνούν τον παπά Μανώλη, γίνονται διάφορα. Και τελείως τυχαία μια μέρα τηλεφωνώ στον φίλο μου, τον Μιχάλη τον Κρασάκη, έναν εξαιρετικό κριτικό που έχει ζήσει όλη την εργασιακή του ζωή στην Γερμανία ως δημοσιογράφος της Deutsche Welle, αλλά και ιστορικός τέχνης ο ίδιος, και όχι μόνο δημοσιογράφος, με μια μεγάλη συλλογή έργων ζωγραφικής ελληνικής του 19ου και του 20ου αιώνα, ένα θησαυρό δηλαδή που έχει στα χέρια του, και ξέρει πάρα πολύ καλά όλα τα τερτύπια αυτής της ιστορίας. Λέω, Μιχάλη, δεν θέλω να σας ανακατέψω, γιατί είχα μια προϊστορία με τον Μιχάλη. Είχαμε προσπαθήσει και πέρυσι με μια παρόμοια ιστορία να αγοραστεί μια εικόνα από άλλη Μητρόπολη, την Ιερά Μητρόπολη Γορτίνης και Αρκαδίας, μια εξαιρετικής ποιότητας εικόνα. Αυτή λοιπόν η εικόνα έφτασε πάρα πολύ ψηλά, δεν υπήρχε δυνατότητα να αγοραστεί. Ο Μιχάλης τσόνταρε όσα του είπαν, περίπου τα τριπλασίασε το ποσό που του είπαν για να τα βάλει από την τσέπη του, αλλά απέναντί σου μπορεί να έχει ένα Γερμανό συλλέκτη ή ένα Έλληνα εφοπλιστή ή ένα Αμερικάνο, δεν ξέρει ποιον έχει απέναντι, οπότε κάποια στιγμή σταματά. Ο Μιχάλης όμως λέει, όχι, γιατί να μην ανακατευτώ. Ας δούμε τι είναι. Δεν θέλω να πω περισσότερες συμπτώσεις. Γιατί... Είναι ήδη πολλές πάντως. Ναι, μα υπάρχουν κι άλλες, πιο πολλές ακόμα. Όπως... Έτσι, τη μέρα
που την παραμονή του Αγίου Μινά ο Μιχάλης βρίσκεται μπροστά σε ένα υπολογιστή, διότι υπάρχουν διάφορα τύπια, δηλαδή μπορεί όταν ξεκινεί μια δημοπρασία και έχει αριθμό 1041 όπως εκεί, υπολογίζεις να πάει ας πούμε 5-6 το απόγευμα, 4 το απόγευμα, δεν ξέραμε πότε. Αλλά σε αυτές τις δημοπρασίες, όπως μου λέει ο ίδιος, μπορεί κάποια στιγμή να σου πει κάποιος ή να βγει αυτός που κάνει τη δημοπρασία και να αναγγείλει για την εικόνα 1050, αυτή θα προηγηθεί να πάει 50 νούμερα μπροστά. Ναι. Οπότε αν δεν είσαι απίκο, την έχασες. Παρακολουθούσε την κίνηση, ήξερε τι έκανε και τελικά αγόρασε με δικά του χρήματα και αφιέρωσε την εικόνα στον Άγιο Μινά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό γεγονός στην ιστορία. Όσον αφορά τώρα στην ιστορία της ίδιας εικόνας. Όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, Αντιγόνη και ο Παπά Μανώλης, δεν ξέρουμε εικόνα από πού προέρχεται. Θυμίζει Κρήτη, θυμίζει τα εικονίδια που είναι δίπλα, μικρογραφίες ουσιαστικά, ολόγυρα στην εικόνα, μόνο πάνω που δεν έχει. Είναι προσαρμοσμένα απόλυτα στη ζωγραφική της Κρήτης εκείνης, στην εικονογραφία, την κριτική του Αγίου Μινά εκείνης εποχής. Μιλάμε για το 18ο αιώνα. Ο 18ος αιώνας είναι βαριά τουρκοκρατία. Το Ηράκλειο δεν έχει ναό. Έχει μόνο τον Άγιο Μαθαίο, τον οποίον ελέγχουν οι Σιναΐτες μοναχοί και έχει επίσης την Εκκλησία των Αρμενίων, αλλά μέχρι εκεί οι χριστιανοί του Κάστρου, οι Ορθόδοξοι, ακόμα και ο Μητροπολίτης, λέει, του Κάστρου, δεν είχε εκκλησά να πάει να ψαλμουδίζει, γράφει ένα ποίημα της εποχής, ήταν ο Γεράσιμος Λετίτζης. Το 1735 καταφέρει να πάρει ένα φερμάνι και να κάνει ένα παλιό εκκλησάκι Μητρόπολη, το σημερινό Μικρό Άγιο Μινά. Τότε λοιπόν αρχίζει η εικονογραφία του Αγίου Μινά στο Ηράκλειο να φουντώνει. Η σχολή του Καστροφύλακα, το λέω σχολή, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος, αλλά ο Καστροφύλακας ήταν ένας μεγάλος ζωγράφος και δεν ήταν μοναχός του, είχε εργαστήριο. Ας σκεφτεί κανείς ότι την εποχή εκείνη ζωγραφίστηκαν τόσες εικόνες στην Κρήτη που είναι απίστευτο. Δηλαδή, ενώ είχαμε τη μεγάλη άνθηση από το 14ο μέχρι το 17ο αιώνα, την εποχή εκείνη ακριβώς έχουμε στη Συρία εικόνες από την Κρήτη, στην Κύπρο, πήγα και τις είδα στην Κύπρο. Παντού. Τότε λοιπόν αρχίζει ο Άγιος Μινάς να μπαίνει κυριολεκτικά στις καρδιές των Καστρινών. Αυτή η εικόνα εμένα μου θυμίζει ακριβώς την ευλάβεια των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Όπως και να το κάνουμε, ένας τουρκοκρατούμενος χάνδακας, μάλλον μεγάλο κάστρο το λέγανε πια τότε, το μεγάλο κάστρο, ένα τουρκοκρατούμενο μεγάλο κάστρο, είχε μια μεγάλη κοινωνική διαστρωμάτωση. Είχε από όλους και από όλα. Οθωμανούς, εξισλαμισμένους κριτικούς, ορθόδοξους χριστιανούς. Είχε πολύ κόσμο. Κάποιοι από αυτούς είχαν την οικονομική δυνατότητα και την ευχέρεια. Επιπλέον υπήρχαν συντεχνίες που έκαναν αφιερώματα. Έτσι υπήρχε μια εξοικείωση των ζωγράφων της Κρήτης στο πρόσωπο, την εικονογραφία του Αγίου Μινά. Αρχίζει να σκεφτεί κανείς, ας πούμε, ότι ο Άγιος Μινάς στην αρχαιότητα εικονιζόταν καβαλάρης πάνω σε καμήλες, Αιγυπτιώτης ήταν ο ίδιος και τα θαύματά του στην Αιγυπτιακή εικονογραφία, τουλάχιστον και πάλι το λέω ως μη ειδικός, αλλά από την προσωπική μου ενασχόληση, έχουν ένα συγκεκριμένο τύπο. Αυτός μοιάζει με τον τύπο που βλέπουμε σε αυτή την εικόνα. Δεν τόλμησα να γράψω κάτι παραπάνω, αλλά όποιος την είδε, είπε τα ίδια πράγματα. Και έτσι έγινε αυτό το πράγμα που είπαμε τώρα. Φαντάζομαι ότι και με την άφιξή της εικόνας στο Ηράκλειο, στο Ναό του Αγίου Μινά, θα μπορέσουμε σιγά σιγά σταδιακά να έχουμε περισσότερες πληροφορίες οι οποίες θα συνθέτουν ενδεχομένως. Πολύ σωστά είπε ο Παπαμανώλης προηγουμένως, ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη της εικόνας. Εγώ δεν πιστεύω ότι η εικόνα αυτή είναι κάλπικη ή οτιδήποτε προς Θεού. Ένας οίκος δημοπρασιών δεν μπορεί ποτέ να ρισκάρει τη φήμη του, έτσι. Και η χρονολόγησή τους είναι προϊόν πολύ μεγάλης μελέτης. Δηλαδή δεν χρονολογούν τα πράγματα έτσι τυχαία επειδή έτσι μας ήρθε. Είναι μια εικόνα που θυμίζει λαϊκή τεχνοτροπία. Δεν υπάρχει πια αυτό το μεγαλείο της ζωγραφικής. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι πολλές από αυτές τις εικόνες ζωγραφίστηκαν για να πάνε στην εκκλησία. Δηλαδή, αν κάποτε αφαιρέθηκε, ξεχάστηκε, δεν ξέρω τι, δεν αποκλείεται να συμβαίνει. Αλλά δεν αποκλείεται και κάτι ακόμη. Οι εικόνες, οι παλαιότερες εικόνες, οι εικόνες που είχαν μουτζούρα μπροστά, οι παλαιωμένες εικόνες, τι γινότανε, είτε τις επιζωγραφίζανε,
με ζωγραφική πολύ χαμηλότερης ποιότητας από την αρχική, είτε τις καίγανε. Ας μην ξεχνάμε, αν καμιά φορά σου δοθεί ευκαιρία, ρώτα τον παπά Μανώλη να σου πει σε πολύ προγενέστερες εποχές, μα πολύ προγενέστερες, πόσα έγγραφα του ναού έχουν καεί. Έτσι, επειδή δεν έδωσε κανείς σημασία. Δεν μιλάω για την περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Και ακόμα και εικόνες, το κάναμε στα χωριά, το κάνανε οι παπάδες στα χωριά. Δηλαδή, μια παλιά εικόνα, αντί να την πετάξουμε, που θεωρείται ιερό, ιερή, mm-hmm. και μια και η εικόνα έχει εξεφτύσει πια, τη βάσανε στη φωτιά της, λαμπρής ή δεν ξέρω τι. Δεν αποκλείεται λοιπόν να αναζητήσουμε την ιστορία της κάπου εκεί, είτε σε κάποιο ιδιωτικό προσκυνητάρι, είτε... Αλλά αυτά είναι όλα υποθέσεις. Με υποθέσεις η ιστορία δεν γράφεται. Το θέμα είναι μόνο ότι μια εικόνα, κατά την άποψή μου, ιδιαίτερα σημαντική, κυρίως λόγω του ιστορικού βάρους, το Ηράκλειο και ο Άγιος Μινάς έγιναν ένα στην πορεία. Το ιστορικό βάρος που σηκώνει και μεταφέρει. Ακόμη και αν τίποτα από αυτά δεν ισχύει, πρόκειται για ένα σημαντικό απόκτημα, κατά την άποψή μου. Που ξέρουμε πώς ακριβώς επέστρεψε στο Μεγάλο Κάστρο, ας αναζητήσουμε να μάθουμε πώς ακριβώς έφυγε. Αυτό θα ήταν το δεύτερο κομμάτι της ιστορίας. Ναι, για μένα το πρώτο είναι ότι επιστρέφει. Θα ήταν... Και εκεί οφείλουμε να σταθούμε. Ίσως όχι το σημαντικότερο, το τι έγινε ακριβώς. Θα το έλεγα σημαντικό μόνο αν μας έκανε να βάλουμε μυαλό. Δηλαδή να προσέχουμε περισσότερο τα κοιμήλια μας, να προσέχουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, γιατί πάρα πολλά πράγματα έχουν φύγει από τον τόπο μας κατά τρόπον που νομίζω είναι και προκλητικός. Δεν είναι μόνο τα μάρμαρα του Παρθενώνα που μας λείπουν, Αντιγόνη. Είναι πράγματα και θάματα. Δηλαδή, μόνο να κοιτάζει κανείς τους καταλόγους αυτούς των δημοπρασιών, των ξένων οίκων, λέει πού βρισκόμαστε. Και δεν μιλάμε ούτε για 5, ούτε για 10, ούτε για 100, ούτε για 1000 εικόνες. Πάρα πολλές από αυτές, ήριστο εμπαρόδο, ζωγραφίστηκαν ειδικά για να πουληθούν, να εξαχθούν. Δηλαδή, άλλωστε ο Χάνδακας, η πόλη και η ευρύτερη περιοχή και η Κρήτη, για αιώνες ζούσε από το κρασί και από τις εικόνες. Πουλούσαν εικόνες στη Δύση, στη Ρωσία, παντού. Επομένως, πρέπει να αναζητήσουμε και αυτές τις άκρες. Mm-hmm. Δεν λέω ότι μπορεί ένας τόπος να μαζέψει όλα αυτά τα κοιμήλια, άλλωστε δεν το ανήκουν όλα. Κάποιοι όμως από αυτά το ανήκουν και από τα μηνύματα που πήρα σήμερα από διάφορους φίλους, ξεχωρίζω αυτό το ευτύχη του Τζιτζιλάκη που λέει «Μέσα από τέτοιες ενέργειες βγαίνει ένα μήνυμα. Μπορούμε. Μπορούμε». Πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, αν λέγαμε τώρα ότι η εικόνα βγαίνει στη δημοπρασία, αυτή η σκέψη έπεσε και να συνεισφέρει η κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν τόσο μεγάλη η συνεισφορά που θα μαζεύονταν χρήματα για 10-20 εικόνες τέτοιες, μπορεί και περισσότερες. Αλλά δεν χρειάστηκε, χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο και εξαιρετικό συλλέκτη, τον Μιχάλη. Μπράβο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τίποτε άλλο να προσθεθεί σε αυτή την ωραία κουβέντα και αφήγηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που δεχτήκατε να είστε κοντά μας σήμερα, κύριε Ψηλάκη, γιατί αυτή η ιστορία της άξιζε να υποθεί με τον τρόπο που εύγλωτα περιγράψατε. Δεν θα θέλαμε με άλλον τρόπο να τη μεταφέρουμε στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.